Καλησπέρα. Είμαι ο Πασχάλη yeah. από το Eurovision Fan και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μα τον Νίκο Αντωνιάδη. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Βασχάρη. Καλησπέρα σε όλου του φίλου τη Eurovision Fan. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν και συγχαρητήρια για το έργο αυτό το ωραίο που κάνετε με θέμα του Eurovision. Σε ευχαριστούμε. Ε, Νίκο, πε μα λίγα λόγια για σένα. Λίγα λόγια για μένα. Είμαι 43 χρονών, δηλαδή δεν μπορούν να είναι λίγα. Το καταλαβαίνει. λοιπόν, λέγομαι Νίκο Αντωνιάδη. Κατάγομαι από ένα όμορφο χωριό τη Δράμα. Χρυσοκέφαλο λέγεται, πιο πάνω από την Ευρωκόπη. Ε, Μουσικό από τότε που που θυμάμαι. Ωραία, δράμα. τι θα πει, δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μουσικό από τότε που με θυμάμαι. Αυτοδίδακτο και στα εννιά όργανα που παίζω και στο τραγούδι σαν τραγουδιστή. Ακόμα και στη μουσική τεχνολογία αυτοδίδακτο είμαι. Ε, ενεργός, ενοχιστωτής, συνθέτης, μουσικός, επαγγελματικά από τα 16 μου. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη. Έχω τη δικιά μου δισκογραφική εταιρεία και εταιρεία παραγωγής με στόχο να βοηθάω τους νέους καλλιτέχνε. Και συνθέτης και παιδικών τραγουδιών. Είναι μια δυναμία που έχω με τις μπαλονότες. Και τώρα ξανά σε αγγλόφωνο. Ποιε είναι οι καλλιτεχνικέ σου επιρροέ και από πού αντλεί την έμπνευσή σου, Οι καλλιτεχνικέ επιρροέ. Μπορώ να το κλείσω αυτό με την ερώτηση αυτή με μία απάντηση, αλλά δεν θα ήταν δίκαιο. Θα έλεγα Pink Floyd και θα σταματούσαμε εκεί. Γιατί οι άνθρωποι είναι πανεπιστήμιο. Αυτά που γράψανε τότε ήταν για δεκαετίε μπροστά που ακόμα μα φαίνονται καινούργια αυτά που έχουν γράψει. Μεγάλη Γενικότερα η μου. Ναι, αν πούμε ότι οι επιρροές μου έχουν να κάνουν από είδη μουσικής, είναι old classic rock. Ε, μ' αρέσει όμως το πάντρεμα όσον αφορά... έχω μια δυναμία στην συμφωνική ορχήστρα, ό,τι έχει να κάνει με κλασική μουσική, και μ' αρέσει να το παντρεύω ακόμα και όταν συνθέτω ή ενορχιστρώνω ένα λαϊκό τραγούδι. Μ' αρέσει δηλαδή αυτό το πάντρεμα που γίνεται με την συμφωνική ορχήστρα, με τη φιλαρμονική ορχήστρα, που μπαίνει μέσα στην rock ή στην pop στην dance ή σε οποιοδήποτε άλλο είδος μουσικής. Αυτές είναι οι επιρροές μου. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μελετάει γενικότερα όλα τα είδη της μουσικής. Έχει την περιέργεια, γι' αυτό και έμαθα και νέα όργανα, γι' αυτό και θα μάθω αν βοηθήσω και ο Θεός, άλλα 9, άλλα 19 και πάει λέγοντα. Πάμε τώρα στη Eurovision 2023. Πώς αποφάσισες να καταθέσεις πρόταση Οπό, 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 οπό. Καταρχήν, δεν είχα σκοπό να καταθέσω εγώ από μικρό. Το είχα αυτό το όνειρο να βρεθώ στη σκηνή τη Eurovision Γιατί ε, από Πετσυρικά παρακολουθώ την Eurovision, πολύ Πετσυρικά, κόλλημα του παππού του συγχωρεμένου, που εκείνη την ημέρα που έπεσε η ήταν η μόνη φορά, η μόνη μέρα που δεν έπεσε το κανάλι τη Βουλή στην τηλεόραση και βλέπαμε μαζί με τον παππού και μου το μετέφερε όλο αυτό γιατί μου έλεγε κιόλας δες πόσες χώρες ενώνονται για μια ωραία γιορτή που λέγεται με, με κύριο όπλο τη μουσική. Οπότε από πιτσιρικάς όποτε έβλεπα έτσι την Eurovision ήθελα να ανέβω πάνω και όταν ήμουν τραγουδιστής λέω άντε να δω, άντε να δω, αλλά είναι κάτι... Είναι Ολυμπιάδο αυτό το πράγμα, δεν είναι δηλαδή απλά ένας διαγωνισμός. Οπότε, εκεί που έλεγα ότι να, αυτό το τραγούδι είναι η εκεί, για να το πω, δεν. Αυτό, δεν ήμουν έτοιμο, δεν ένιωθα έτοιμο. Τώρα, στο σήμερα που είπαμε για το 2023 που στείλαμε τη συμμετοχή, ε, το τραγούδι κανονικά γράφτηκε την ε, άλλη πρόταση που έχει στείλει η εταιρεία μα εδώ πέρα. Το έχω γράψει εγώ, σύνθεση ενορχήστρωση. Αλλά με παρότρινε, βασικά σχεδόν με πίεσε η Αγγελική Ιβρανά, ε, να το ερμηνεύσω εγώ. Γιατί λέει Νίκο, σαν και σένα δεν θα το πει κανένα το τραγούδι. Είχε δίκιο πιστεύω, όταν το άκουσα το τραγούδι και λέω: Τώρα είναι η στιγμή, τώρα είναι ο καιρό. Νιώθω και έτοιμο, πανέτοιμο για να το εκπροσωπήσω όλο αυτό. Πιστεύω πω μετά από τόσα χρόνια μπορώ να πάω σε Ολυμπιακού Αγώνε, να το πω έτσι. Γιατί μιλάμε για Ολυμπιάδα, δεν είναι κάτι το αστείο, είναι τεράστιο. Εννοείται αυτό, ναι, είναι ένα τεράστιο γεγονό, δεν είναι. Ναι. Μπορεί να μα πει για τη συμμετοχή σου μερικά πράγματα, όπω για παράδειγμα τι τραγούδι, τι είδε τραγουδιού θα ακούσουμε, και αν θα είναι στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Mm, ή κάτι άλλο. Θα είναι στα αγγλικά. Ε, είναι ένα, ένα pop dance τραγούδι, με μία ενορχήστρωση μέσα έχει. Όπω έλεγα και προηγουμένως για τη συμφωνική είναι μέσα η συμφωνική εννοείται. Ένα χάος βασικά συμφωνικό τραγούδι, το οποίο ερμηνευτικά έχει την χρειά ενός ροκ τραγουδιστή. Δηλαδή ακούμε ένα γρέζι, δεν ακούμε ένα pop τραγουδιστή. Οπότε έχουμε ένα πάντρεμα σε ένα χάος τη συμφωνική με ροκ στοιχεία φωνητικά. Αγγλόφωνο, ε, Όποιος Όποιο και να τα ακούσει όσο τέλεια και να ήταν η ζωή του ή να είναι η ζωή του, σίγουρα θα τον αγγίξει σε κάποια στιγμή, δηλαδή έχει κοινωνικό μήνυμα. Είναι κάτι που έγραψες αποκλειστικά για τον διαγωνισμό, το είχες από πριν και αποφάσισες να το καταθέσεις. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει κάνει βόλτα. Το έχω γράψει το 2015. Mm -hmm. Και το έχω δειγματίσει. Ε, εγώ έχω μια δυναμία να γράφω instrumental κινηματογραφικά. Έδωσα και ένα point, δηλαδή στο περίπου πώς θα είναι και το τραγούδι. Ε, έχει κάνει βόλτα από αρκετά, αρκετά, να μπορούμε να το πούμε, αρκετά ονόματα δυνατά επώνυμα στην Ελλάδα και είναι και κέντρικα, αλλά δεν, 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 μου είπαν ότι δεν τους άρεσε, απλά δεν ήταν και η δυσκογραφία εκείνη τη στιγμή. Όταν είδα ότι αυτό το τραγούδι πήγε εκεί, δεν. Πήγε εκεί, δεν. Πήγε εκεί, δεν. Όχι ότι δεν άρεσε, το ξαναλέω αυτό, Όλοι οι επώνυμοι δηλαδή που το είχαν στα χέρια του είπαν ότι με είπαν ότι δεν για τώρα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είσαι στη στιγμή τη Eurovision, το ξαναακούω Και λέω ρε παιδάκι μου, το δεν. Εκεί είναι. Στο ότι το, το τραγούδι είναι και Eurovision, δηλαδή. Όταν θα το ακούσετε, εύχομαι να το ακούσουμε τελευταίο όλο το τραγούδι, να είμαι στη τελευταία που θα το ακούσουμε. Ε, θα καταλάβετε ακριβώ τι, τι εννοώ. Γι' αυτό δηλαδή είναι το timing, εγώ πιστεύω. Είναι η στιγμή του. Χωρί να θέλω πρέπει. να περιευθολογήσω. Πιστεύω πω είναι η στιγμή του, έστω. Δηλαδή δεν ήταν για κάτι άλλο. Για... Ήταν για Eurovision αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό έκανε τόσα χρόνια βόλτα. Πραγματικά μου έχει κινήσει την περιέργεια να το ακούσω. Λοιπόν, α υποθέσουμε τώρα ότι επιλέγει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα. Τι περιμένει να αποκομίσει από αυτή την εμπειρία, Καταρχήν ε, εμπειρία. από αυτή την εμπειρία δεν μπορώ να απαντήσω με τη λέξη εμπειρία. <laughs> να αποκομίσω. Καταρχήν θα, 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 θα γνωρίσω από κοντά διάφορες κουλτούρες από άλλες χώρες. δηλαδή θα γνωρίσω με άλλους καλλιτέχνες από την ευκαιρία για εμένα. Να γνωρίσω με άλλους συνθέτες από όλες τις χώρες και. και, και. Ε, σίγουρα θα αποκομίσω την όλη οργάνωση που γίνεται την όποια στιγμή θα κρατήσω μέσα μου. Ε, δεν, δεν υπάρχουν λέξεις πιστεύω για αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα είναι μια εμπειρία πιστεύω τεράστια για εμένα. Άλλο ένα φροντιστήριο γιατί κάθε μέρα μαθαίνουμε και κάτι. Άλλο ένα φροντιστήριο. Ε, σε πανευρωπαϊκό, τι πανευρωπαϊκό, παγκόσμια το βλέπουν την Eurovision, διαγωνισμό. Οπότε, ναι, εμπειρίες, στιγμές, χαρά, συγκίνηση και το βραβείο να αποκομίσουμε, να το φέρουμε μέσα στην Ελλάδα, να το χαρούμε, είτε Ευχαριστώ. πάω εγώ, είτε πάει κάποιος άλλος. Λοιπόν, μα είπε ότι βλέπει την Eurovision εδώ και πολλά χρόνια. Έχει ξεχωρίσει κάποιε συμμετοχέ του παρελθόντο, είναι μία τύπησα η οποία σαν βγήκε στη σκηνή πάνω μόνη της, με εντυπωσίασε τόσο πολύ, που πλέον την ακολουθώ και τη θαυμάζω με όλες τις σκηνές και όλα τα βήματα που κάνει, η οποία λέγεται Λορέιν. Με εντυπωσίασε τόσο πολύ από τη σκηνική της παρουσία, από τη ρυθμικότητα, από τη φωνή, από την ερμηνεία. Από τη δη... Και επειδή την ακολουθώ και την μελετάω και σε νέους καλλιτέχνες, ιδίως γυναίκες που έρχονται εδώ, και του αναλαμβάνουμε. Του λέω μελετήστε, άμα θέλετε, pop, μελετήστε. Λορέιν. Ε, αν είχα πρόσβαση, το συγκεκριμένο τραγούδι θα το δειγμάτιζα και στη Λορέιν. Ειλικρινά, αυτό το, το λέω. Το συγκεκριμένο τραγούδι στη Λορέιν πιστεύω πω θα, θα, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει κάποια ελληνική συμμετοχή του παρελθόντος που να έχει ξεχωρίσει. Mm. Αγάθωνας, κόζα Μόστρα. Ένα τραγούδι το οποίο ε, και μουσικά να το βάλουμε κάτω έχει δώσει την ταυτότητα γιατί είμαστε μια βαλκανική χώρα ε, ρυθμικά έχει βγάλει όλη την τρέλα μας και σκηνική παρουσία ε, έχει δηλώσει με το πρώτο ελληνικό όργανο λαϊκό ελληνικό όργανο τον Παγλαμά ο συγχωρημένος ο Αγάθωνος ο οποίος κυκλοφόρησε και από την εταιρεία μας δύο τραγούδια να είναι καλά εκεί που είναι και εννοείται ο Στίγος που έχει που έβγαζε όλη την τρέλα και την κουλτούρα και την ανεμελιά και τη φιλοσοφία του Έλληνα. Γιατί όντω, Μπομπα δεν είναι το ποτό, τα παγάκια είναι. Το ποτό μια χαρά είναι. Λοιπόν, τώρα σχεδόν μου απάντησε, αλλά αν μπορούσε να κάνει συνεργασία με έναν της Eurovision, ποιον θα επέλεγε, Μπορώ να του πάρω και τους δύο μαζί. Δυστυχώ <ΣΣ> ο αγάθρο μα δεν ζει. Δυστυχώ με τη Λορέιν. Με τη Και θα το ήθελα πάρα πολύ σαν επισκηνής και όλα συνθέτεις Ενώ να παίζω ένα όργανο κάτι, ακόμα και να χορεύω με αυτή τη γυναίκα, δεν είναι... Όλο που θα είμαι εκεί θα την ακούσω τα να μου φτάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου που είσαι μαζί μας σήμερα. Εγώ ε... Μάς, ευχαριστώ και Εύχομαι τα καλύτερα σε όλο αυτό που κάνετε. Σου ευχόμαστε και εμείς ε, ολόψυχα καλή επιτυχία και ανυπομονούμε ε, να, το... να ακούσουμε το τραγούδι. Ε, Α ευχόμαστε να το ακούσουμε τελευταίο. Ε, έχεις ένα, κάποιο μήνυμα για τους ε, αναγνώστες και τους ακροατές του Eurovision Fan; Ε... Καταρχήν, επειδή σα μελετάω και ενημερώνομαι, με, με... το κάνετε τόσο ωραία οργανωμένα, τόσο όμορφα. Η, η ενημέρωση είναι σε χρόνο. δηλαδή, βγήκε. Μπα, δεν ξέρω πού τα βρίσκετε. Μπράβο σας Γιατί εμεί από πίσω έχουμε το άγχο μα. Ε, μπράβο για αυτό που κάνετε που βγάζετε έναν ανώνυμο τραγουδιστή. Που δεν μ' αρέσει η έννοια ανώνυμο, αλλά σα θυμάει αυτό το πράγμα που κάνετε. Δείχνει ότι το αγαπάτε, ε, σα θαυμάζω, σα ακολουθώ. Συνεχίστε έτσι με πίστη και δύναμη και με όλη αυτή την αγάπη που κάνετε. Να έχετε όλη την υγεία σα και να έχουμε και ευλογημένε γιορτέ. Όλοι να είμαστε καλά. Και όποιο και να πάει στην Eurovision, να βγει και τέσσερα. Όποιο. Εγώ δηλαδή. <laughs> Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστώ πολύ.